Λοιπόν, το θέμα του συνεδρίου είναι ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Είναι το επιστέγμασμα μιας διετούς συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Τραπεζούντας και με διάφορους τοπικούς εταίρους, όπως είναι το ΤΕΙΤΣ Καβάλας εδώ. Είναι το Μεσογειακό Κέντρο Πληροφόρησης για την περιβάλλον, την αφορία και τον πολιτισμό. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτής της διετούς συνεργασίας έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές που αφορούν τόσο την έρευνα που κάναμε γύρω από τον βαθμό ενσωμάτωσης και εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες. Προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την εξαποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών. Και θα ακολουθήσει μετά από το σημερινό συνέδριο, θα ακολουθήσει και ένα συνέδριο στην Τουρκία, στους εταίρους μας στην Τραπεζούντα, στις αρχές Ιουνίου. Θα ακολουθήσουν φυσικά, υπάρχει ήδη μια ιστοσελίδα όπου παρουσιάζονται όλα τα παραδοτέα αυτού του προγράμματος που έχουμε επιτελέσει. Εκεί θα σηκωθούν και όλα αυτά τα συμπεράσματα του σημερινό συνέδριο και ευελπιστούμε ότι αυτή η διετία της γόνιμης συνεργασίας με την Τραπεζούντα θα κλείσει με τον πιο ωραίο τρόπο. Στην εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια, οι λεγόμενες τεχνολογίες. Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη αρκετοί καθηγητές, οι οποίοι είναι πιο μεγάλης ηλικίας και δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, και δεδομένου ότι το τεχνολογικό λόγο που στα σχολεία πολλές φορές δεν είναι και το καταλληλότερο, ιδίως αν πάμε σε εκτός και μεγάλο αστικό κέντρο. Σε μια παρουσίαση που έκανε ο κύριος Μαγκαφάς από το ΤΕΙ Καβάλας, ακριβώς ρωτήθηκαν όλα αυτά σε ερευνητικά ερωτήματα που έθεσε κατά τη διάρκεια ερευνών που γίνανε και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι λίγο πολύ αναμενόμενες. Δηλαδή, όντως υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Παρ' όλα αυτά, να σας πω τώρα ότι το Υπουργείο Παιδείας εκπονεί ένα πρόγραμμα με την προμήθεια διαδραστικών πινάκων σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας από την 5η και την 6η, στην 5η και την 6η δημοτικού και σε όλα τα γυμνάσια. Άρα σιγά σιγά νομίζω ότι ανατρέπεται αυτή η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής σε μέσα και όσον αφορά την εξοικείωση των συναδέλφων πάνω στη χρήση τους μέσα στη διδακτική διαδικασία, νομίζω ότι και εκεί πέρα τα πράγματα σύμφωνα και με την έρευνα που έγινε βελτιώνονται συνεχώς. Μας είπε δηλαδή ότι ανάλογες έρευνες της προηγούμενης δεκαετίας δείχνανε πολύ τα αποτελέσματα ότι ήταν πολύ δυσκολότερα όσον αφορά την αποδοχή των εκπαιδευτικών, ενώ όσο πάμε προχωράμε. Βέβαια δεν είναι για εφησυχασμό, είναι αυτά τα αποτελέσματα μας κάνουν να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο για να μεγαλώσουμε αυτό το ποσοστό της αποδοχής και της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην πραγματικότητα του Δημοτικού Σχολείου. Ένα κομμάτι της αγωγής των νέων τεχνολογιών στα σχολεία είναι εκτός από το υλικό και το λεγόμενο λογισμικό, δηλαδή η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε οδηγηθεί σε ένα τέλμα, διότι είχαν εκεί πάρα πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά, τα οποία ήταν πολλοί όμως δεν χρησιμοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη σπατάληση ουσιαστικά σε όλους. Εδώ πέρα σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Κοιτάξτε, το Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει ένα αποθετήριο τέτοιων προγραμμάτων και σχεδιαστικών εργαλείων που είναι το e-υλικό, όπου εκεί πέρα έχουν σηκωθεί εντός εισαγωγικών όλες αυτές οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια διάφορων προγραμμάτων και αφορούν βέβαια και πάρα πολλά γνωστικά αντικείμενα. Σύμφωνα με την έρευνα που μας είπε και πάλι ο κ. Μαγκαφάς, είπε ότι 63 από αυτές τις εφαρμογές αφορούν τη γλώσσα. Υπάρχουν όμως και άλλες εφαρμογές και για τα άλλα γνωστικά αντικείμενα και μάλιστα εκεί πέρα είπε ο κ. Μαγκαφάς ότι πρέπει να προωθηθεί και η δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων και στα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πληθώρα, από εκεί και πέρα εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό να τα αξιολογήσει σύμφωνα με το υλικό που έχει μέσα στην τάξη του εντός εισαγωγικών με τους μαθητές για να μπορέσει να τα εφαρμόσει αποτελεσματικά μέσα στη διδακτική διαδικασία. Παλιότερα, ιδίως στο γυμνάσιο, είχε προωθηθεί η ιδέα του μαθητικού υπολογιστή. Πιστεύετε ότι πλέον αυτή η ιδέα μπορεί να περπατήσει ξανά, ιδίως για τα παιδιά μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού σχολείου? Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω για τα μεγαλύτερα παιδιά. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι το εργαλείο υπολογιστής είναι απλώς ένα εργαλείο όπως όλα τα άλλα και νομίζω ότι όπως είπαμε και μέσα στο συνέδριο ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική χρήση του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Άρα ναι μεν λέμε ναι σε όλα αυτά τα τεχνολογικά βοηθήματα που υπάρχουν, αλλά πάντοτε με σεβασμό στην παιδαγωγική διαδικασία και στον άνθρωπο και στους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν. Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι
είναι ότι σίγουρα επαναλαμβάνω ότι αυτές οι υποδομές καλό είναι να αναπτυχθούν ακόμα και σε επίπεδο προσωπικού υπολογιστή για κάθε μαθητή. Όπως σας είπα μέσα στο συνέδριο, ότι στη γείτονα Τουρκία υπάρχει ένα πρόγραμμα για να προμηθεύσουν με προσωπικό τάμπλετ σε κάθε μαθητή με όλο αυτό το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσα περασμένο. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα αυτής της εισόδου, θετικά αρνητικά, ακόμα μένει καιρός για να τα δούμε. Ως μάθημα στα δημοτικά σχολεία. Στο παρελθόν υπήρξαν πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς θα μπει και θα τη διδάσκουν. Να σας πληροφορήσω ότι έχει ήδη μπει στα σχολεία με το λεγόμενο ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα που είναι 15 σε εμάς εδώ στο νομό Καβάλας, όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί της πληροφορικής που διδάσκουν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω εδώ ότι στην πρωτοβάθμια η λογική δεν είναι να διδαχθεί ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο, αλλά μέσα από τη διεπιστημονικότητα, δηλαδή τη διάχυση της πληροφορικής μέσα στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, μέσα από συνθετικές εργασίες, δηλαδή οι μαθητές να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή να μαθαίνουν και να αποκτούν δεξιότητες πληροφορικής μέσα όμως από συνθετικές εργασίες και όχι ως αυτόνομο μάθημα. Αυτή τη στιγμή αυτό το μοντέλο είναι το επικρατών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.